δύο λόγια για το φετινό συνέδριο και την παρουσία σας και τι πρέπει να κάνει και η οικονομία και πώς μπορεί να στηρίξει και την ασφαλιστική αγορά. Δύο μέρες στο συνέδριο τώρα, Κωστή, ακούμε συνέχεια για την εισρωή νέων κεφαλαίων στην χώρα μας και για την αλλαγή του πλαισίου και του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και πώς τα κεφάλαια αυτά θα γίνουν utilized με τον πιο γρήγορο και πιο κατάλληλο τρόπο. Η ασφαλιστική βιομηχανία παίζει κέριο ρόλο σε όλο αυτό, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν ασφαλιστική βιομηχανία είναι νέες. Νέες σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής, σε επίπεδο cyber security, σε επίπεδο τεχνολογίας. Τώρα μας ήρθε και το AI που προσθέτει μια ακόμα δυσκολία. Συνεπώς, τα challenges που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν ασφαλιστική βιομηχανία είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην τελευταία 20ετία. Έτσι, καλούμαστε σαν βιομηχανία να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Και αυτό θα γίνει μόνο αν γίνουν οι σωστές συμμαχίες με όλη τη βιομηχανία, ανάλογα με τον κλάδο, προκειμένου να ακούσουμε τα προβλήματα που έχουν και να τοποθετηθούμε αντίστοιχα, δημιουργώντας τα προϊόντα που πρέπει να δημιουργήσουμε. Το challenge είναι τεράστιο, είναι άγνωστο και είναι για πρώτη φορά κάτι το οποίο η βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η ταχύτητα που θα το αντιμετωπίσει είναι πολύ σοβαρή. Το γεωπολιτικό το κομμάτι, που είναι ένα άλλο από τα challenges που έχουμε, θεωρούμε πως σαν βιομηχανία είμαστε αρκετά τοποθετημένοι και μπορούμε και το αντιμετωπίζουμε, όπως έκλειξαν οι τελευταίες δύο σειράξεις που είχαμε και στον βορρά και στον νότο.